κάμπινγκ, ειδικά το ελεύθερο κάμπινγκ, είναι πραγματικά όλα τα λεφτά. Λοιπόν, θέλω να διαλέξεις δύο από τις παρακάτω σούπερ αισθήσεις που θα ήθελες να έχεις, αν μπορούσες φυσικά. Θα σου διαβάσω 8 και εσύ θα μου διαλέξεις τις 2. Πάμε. Πρώτον, να μπορείς να πετάξεις. Δεύτερον, να γυρίσεις πίσω στο χρόνο. Τρίτον... Κράτα το αυτό. Κάτσε, δεν έχεις ακούσει. Εντάξει, το κρατάω προς το παρόν, αλλά μπορεί να αλλάξει νόμο μετά, γιατί θα σου διαβάσω άλλες 6. Βλέπω Heroes, γι' αυτό το λέω. Βλέπεις Heroes, οκ. Βλέπεις δεύτερο κύκλο ή πρώτο? Δεύτερο. Δεύτερο. Λοιπόν, τι να μην τολμήσεις, παιδάκι μου, και εσύ μην τολμήσεις να μιλήσεις για το δεύτερο κύκλο. Δεν θα πω. Ο πρώτος έχει τελειώσει σε οριακό σημείο, γι' αυτό. Δεν θα σας πω. Είναι πάρα πολύ καλό πάντως. Πάντως ο δεύτερος κύκλος, αν έχουμε μια τρίτη παρένθεση μετά το coming. Λοιπόν, ο δεύτερος κύκλος δεν σημείωσε ψηλά νούμερα τελευταία στην Αμερική και απολογήθηκαν, λέει, σεναριογράφοι και είπαν ότι ζητάνε συγγνώμη που δεν τον έκαναν όπως θα έπρεπε κτλ. Αυτό είχα να σου πω σαν ιστορία, το διάβασα κιόλας εδώ, το είπα πριν από 2 εβδομάδες. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Ο πρώτος κύκλος σου παρουσιάζει όλο αυτό το πράγμα. Εσύ καταλαβαίνεις κάτι στο δεύτερο να έχει πέσει, ρε παιδάκι μου, καθόλου σαν ενδιαφέρον ή όχι? Ή το βλέπεις το ίδιο? Απλά σου δημιουργούσε πιο πολύ άγχος. Δεν επικεντρωνόταν τόσο πολύ στο τι δύναμη έχει ο καθένας. Ο δεύτερος κύκλος. Επικεντρωνόταν στο πώς τη χρησιμοποιεί. Μάλιστα, okay. Και όσο να είναι, αναλογίζεσαι. Και άμα αναλογίζεσαι, καταλαβαίνεις διάφορα πράγματα που δεν σ' αρέσουν. Με το Heroes δεν έχω καταπιαστεί ακόμα, είναι η αλήθεια. Αφού τελείωσα τα Lost και τα Prison Break και αυτά, θέλω να το πιάσω. Prison Break δεν βλέπω το καινούργιο κύκλο ακόμα. Έχω δει τις 2 πρώτους. Λοιπόν, κρατώ λοιπόν το ταξίδι στο χρόνο. Πάμε για το επόμενο. Τρίτο, να είσαι αόρατη. Τέταρτον, να έχεις μάτια ακτίνες χ στην κυριολεξία. Δηλαδή, είσαι έξω από ένα κτίριο ή από ένα δωμάτιο και βλέπεις τι γίνεται πίσω από το κτίριο μέσα στο δωμάτιο. Mm-hmm. Πέμπτον, να μπορείς να μεταμορφωθείς, δηλαδή να μπορείς να γίνεις ξαφνικά ο Θέμης ο Γεωργαντάς, να γίνεις ξαφνικά ο καλύτερος σου φίλος, να γίνεις ξαφνικά καλύτερη σου φίλη, να πάρεις δηλαδή μια εντελώς άλλη μορφή. Έκτον, να μπορείς να διαβάζεις τη σκέψη του άλλου. Έβδομον, να μπορείς να προβλέπεις το μέλλον, αλλά όχι τύπου χαρτορίχτρα, να καταλαβαίνεις τι θα γίνει στη συνέχεια, πραγματικά. Και 8ο και τελευταίο, να έχεις απίστευτη ακοή, να ακούς χιλιόμετρα μακριά. Αυτό που σκέφτηκα κατευθείαν, αυτό και είναι. Το πρώτο δηλαδή, το... Το πρώτο ήταν να πετάξεις, το δεύτερο ήταν να ταξιδεύεις στον χρόνο. Να ταξιδεύω στον χρόνο, ωραία. Ναι. Και το δεύτερο ήταν που σκέφτηκα ότι θέλω το... να είμαι αόρατη. Να είσαι αόρατη. Μάλιστα. Πολύ πονηρό αυτό και ύπουλο το να είσαι αόρατη. Όπω παιδιά, να το έχω σκεφτεί κι εγώ αυτό. Δεν θα ήθελα ούτε να μπορώ να διαβάζω τη σκέψη των άλλων. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο για μένα. Γιατί συγγνώμη, το ίδιο πράγμα δεν είναι και το αόρατη. Νομίζω ότι αν είσαι αόρατη, πας κρυφά στο σπίτι κάποιου και ξαφνικά να τον ακούσεις να λέει κάτι για σένα περίεργο, δηλαδή χαλιέσαι. Γιατί νομίζω όχι, ότι... μπορεί απλά να εξαφανίζεσαι όταν θες να σε βλέπουν οι άλλοι. Α, εσύ θα θέλεις έτσι να το χρησιμοποιήσεις αυτό. Απλά. Δηλαδή. Ναι. Ας το πιστέψω αυτό, τέλος πάντων, που μου λες τώρα. Ας το πιστέψω. Λοιπόν, οκ. Okay. Να πετάω, it's okay. Εντάξει. Να πετάς, it's okay. Δεν μου κάνει κλικ. Ωραία. Λοιπόν, και πριν σου απαντήσω για αυτά τα δύο, θα σου κάνω άλλη μια αντίστοιχη τέτοια. Ναι. Λοιπόν, θέλω να βάλεις με σειρά προτεραιότητας δική σου τα επόμενα πράγματα που θα σε ρωτήσω. Mm-hmm. Λοιπόν. Θέλω να μου πεις, βλέπεις μάλλον ότι το μωρό κλαίει, βλέπεις ότι τα ρούχα είναι απλωμένα έξω και αρχίζει να βρέχει, βλέπεις ότι η βρύση στάζει και σε λίγο θα πλημμυρίσει το μπάνιο, βλέπεις μάλλον να ακούς ότι το κουδούνι χτυπάει και επίσης χτυπάει και το τηλέφωνο. Θέλω να πεις με τι σειρά κάνεις τι. Το μωρό. Ένα, το μωρό που κλαίει, πάμε στο μωρό. Δεύτερον, σου είπα ότι τα ρούχα είναι απλωμένα και έξω και αρχίζει να βρέχει. Ας βρέχει, δεν πειράζει, σηκώνω το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο, μου λες για δεύτερο, σηκώνεις το τηλέφωνο. Σου έχει μείνει τα ρούχα, η βρύση που στάζει και πλημμυρίζει το μπάνιο και το κουδούνι που χτυπάει. Χτυπάει η πόρτα. Χτυπάει η πόρτα. Στην πόρτα πάμε μετά. Ναι. Ωραία, μετά αφού το τηλέφωνο. Αφού έχω κλείσει το τηλέφωνο, εννοείται. Έτσι, ναι, ναι, δεν μας νοιάζει αυτό. Πάμε λοιπόν στο κουδούνι που χτυπάει. Μετά. Στο μπάνιο. Στο μπάνιο και τελευταία τα ρούχα. Τελευταία τα ρούχα. Στο ξαναλέω εγώ με τη σειρά που μου τα πες. Πρώτον,
Το μωρό κλαίει. Δεύτερον, χτυπάει το τηλέφωνο. Τρίτον, λέω τώρα τι θα κάνεις, έτσι. Ναι. Τρίτον, χτυπάει η πόρτα. Τέταρτον, στάζει βρύση και πλημμυρίζει το μπάνιο. Και πέμπτον, τα ρούχα αναπλωμένα και αρχίζει να βρέχει. Και κάνεις φυσικά εσύ τα αντίστοιχα για να τα διορθώσεις. Λοιπόν, και θα σου πω σε λίγο και πώς βάζεις προτεραιότητες στη ζωή σου. Για πες. Και σήμερα, παιδάκι μου, δεν το συζητώ. Θα κάνεις λίγη υπομονή, θα σε έχω σε αγωνία. Πού τα βρίσκεις, ήθελα να ξέρω όλα αυτά. Ο αρχισυντάκτης μου τα βρίσκει αυτά, ο Τσεκούρας. Και είναι απίστευτα αυτά. Δηλαδή έχουν απίστευτο γέλιο. Και όχι μόνο τις 9 στις 10 φορές από τους καλεσμένους τουλάχιστον. Πέφτουν μέσα. Μου το λένε όλοι και μου το λένε πολλές φορές και μετά τον αέρα. Δηλαδή όταν τελειώνει η εκπομπή μου λένε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, πάμε σε ένα γρήγορο μπρέχ και επιστρέφουμε σε λίγο.